Φιωρεντίνα και Los Labriniers έρχονται απόψε αντιμέτωποι στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Development League. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Η Φιωρεντίνα με ρεκόρ 9-11 κόντρα στους Los Labriniers, οι οποίοι μετρούν 5 νίκες και 15 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Η πρώτη μάχη κερδισμένη από την Φιωρεντίνα, αυτή είναι που θα έχουν την πρώτη επίθεση στο παιχνίδι. Στη γωνία η μπαλά παίρνει ο Παπαγιάννης, άστοχος, άστοχος η πρώτη προσπάθεια της Φιωρεντίνα. Το σούτ του Μακρύδη από το πλάι, άστοχο και αυτό. Γκολιάς αφήνει στον Ρίζο, θέλει να πάει προς τα μέσα εκείνος, θα στοχίσει. Μακρύδης σταματάει, δεν θα εκτελέσει εύστοχα. Επιμένει ο ίδιος, θα δεχτεί το κόψιμο, αλλά αντικανονικά από τον Γρίλη. Στη γραμμή ο Μακρύδης. Θα στοχίσει στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Επιθετικό rebound, αλλά δεν θα έρθει το καλάθι από τον Παπαγιάννη. Παίρνει ο Ρίζος. Γυρίζει, αφήνει δίπλα στον Γκριλί. Ευγενίας με το δεξί, θα βρει σίδερο. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Βασιλάκης. Το 0-0 παραμένει. Μακρύδης αποφασίζει να εκτελέσει. Επιθετικό rebound και το πρώτο καλάθι θα έρθει από τον Στασινόπουλο για το 2-0. Έχουμε σκορ στην αναμέτρηση. Ρίζος περνάει η πάσα του. Ωραία συνεργασία του Los Labriniers, αλλά από κοντά ο Γρίλης θα στοχίσει. Πιέζει ο Ευγένειας. Μακρύδης κατεβάζει. Στασινόπουλος από το ύψος των Βολών, θα πασάρει και θα κάνει την pass assist ο Μητσόπουλος για το 4-0. Ευγενίας γυρίζει ανάμεσα από δύο και νέα προσπάθεια άστοχη και αυτή και τρίτη προσπάθεια για τους Los Labriniers, δεν μπορούν να βρουν το καλάθι. Μακρύδης έχει πλάτη, Στασινόπουλος, παράβαση των δευτερόλεπτων. Ρίζος παίρνει και πάλι χέρι με χέρι. Ωραία. Πασάρι στον Γκρίλι, εκείνος κλείνεται. Θα γίνει τελικά το κλέψιμο από την Φιωρεντίνα. Μακρύδης κρατάει, περνάνε το κέντρο οι γηπέδουχοι. Σιόλος από τα δεξιά, άστοχος ο Παπαγιάννης. Κοντά, δεν θα έρθει το πρώτο καλάθι για τους Los Labriniers. Θα στοχίσει και ο Βασιλάκης.
θα δεχτεί το κόψιμο από τον Γκρίλι. Ο Παπαγιάννης. Το τρίποντο άστοχο και η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Το 4-0 παραμένει. Οι φιλοξενούμενοι ακόμα ψάχνουν το πρώτο τους καλάθι στην αναμέτρηση. Ριζό σταματάει και εκτελεί, σίδερο και πάλι. Ανανεώνουν την επίθεσή τους. Οι φιλοξενούμενοι. Πιέζει τον Γκόλιας. Η πάσα του θα καταλήξει αντίπαλο. Ωστόσο, δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Ένα δευτερόλεπτο είχαν στη διάθεσή τους οι Los Lambriniers και έχουμε τέλος του χρόνου επίθεσης, θα τους μείνει η μπάλα στα χέρια. Μακρύδης στον Σιόλο, παίρνει εκείνος για τρεις. Rebound στα χέρια του Γκόλια. Ψάχνει συμπαίκτη εκείνος. Σταματάει, πατάει γερά και εκτελεί για το 4-2. Πρώτο καλάθι για τους Los Lambriniers. Μετά από 5,5 λεπτά. Από το πλάι εκτελεί, θα στοχίσει ο Στασινόπουλος. Με το δεξιά στόχος ο Γκόλιας. Ζητάει ο Σιόλος, θα πάρει για να κατεβάσει. Πάτα γέρα λίγο πιο μπροστά από τις βολές. Rebound στα χέρια του Γκρίλι, ο οποίος θα πάρει τώρα. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι για τους Los Lambriniers. Γρήγορα μπροστά ο Παπαγιάννης, θα δεχτεί το κόψιμο, θα γίνει και το κλέψιμο. Ευγενίας, εύστοχος, 4-4. Βρίσκουν την ισοφάριση οι φιλοξενούμενοι. Μακρύδης, πάει προς τα μέσα υποπίεση. Έψαξε τη μακρινή πάσα ο Γκόλιας, αλλά επιλέγει να κρατήσει και να κατεβάσει. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι Los Lambriniers. Εκτελεί, θα στοχίσει. Σιόλος. Μακρύδης. Και πάλι στον Σιόλο. Μακρύδης έχει μπροστά τον Ρίζο, ζητάει το σκρίν, θα το πάρει. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο σίδερο προσπάθειά του. Το τρίποντο άστοχο από τον Βασιλάκη. Γρήγορη επίθεση της Φιωρετσίνα. Άστοχη πρώτη ευκαιρία, άστοχη και η δεύτερη. Στασινόπουλος θα πάρει το μακρινό rebound. Με το δεξί δεν θα βρίσκεται ο Μητσόπουλος. Γκόλιας επιμένει και θα κάνει το κλέψιμο. Ευγενίας πάει μέχρι μέσα, θα βρεθεί και στο έδαφος. Έχουμε κατοχή για τους Los Lambriniers. Ενώ έχουμε και το time out.
η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Πιέζει ο Κυριακόπουλος. Χαριτιόπουλος, με συγχωρείτε. Αλλά δεν θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο. Ευγενίας. Το τρίποντο από τη γωνία, άστοχο. Εκθετικό ρυπάμ του Βουρίζου. Ανανεώνει την επίθεση των Λαμπρινίερς. Αλλά δεν θα μπορεί σκεφτός να πετύχει κάτι. Ακόμα ένα εκθετικό rebound. Ακόμα μια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους για να πάρουν το προβάδισμα. Δεν θα το κάνουν με τον Γκρίλι. Το 4-4 παραμένει. Κάκινη το κλέψιμο από τον Κόλια. Ο οποίος οργανώνει την επίθεση. 40 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ριζός. Γκρίλις. Ψάχνει επιλογές. Ευγενίας. Θα πάρει το σούτ και προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. 4-6. Μουσική 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Χαρικιόπουλος. Η εκτέλεση από το πλάι, άστοχη, κύριος Γεωργακόπουλου. Κατοχή για τους Los Lambriniers, οι οποίοι έχουν 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Αντωνόπουλος περνάει το κέντρο, θα πετάξει και την μπάλα, θα αστοχίσει. Και φτάνουμε στο τέλος της πρώτης περίοδου. Φιλιορετζίνα, Los Lambriniers, 4-6. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με τους Los Lambriniers να έχουν την επίθεση. Ευγενίας από μέσα απόσταση. Rebound για την Φιωρετσίνα. Επιθετικό φάουλ. Πρωτομαδικό νωρίς για την για τους γηπεδούχους. Ρίζος εκτελεί για 3, Ευγενίας είναι εκεί να πάρει το επιθετικό rebound και να πετύχει το καλάθι. 4-8. Θανασόπουλος κρατάει. Γεωργακόπουλος. Αθανασόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Θα βρει σίδερο. Γκολιάς για 3. Rebound στα χέρια του Χαρικιόπουλου, ο οποίος πιέζεται. Αθανασόπουλος ανενόχλητος. Ρίζος κατεβάζει, αφήνει δίπλα του στον Ευγενία. Θέλει να πλησιάσει εκείνο στη ρακέτα. Παίζει καλή άμυνα ο αντιπαλός του. Στασινόπουλος από κοντά, ευστοχός. 6-8. Ευγενίας πάει και πάλι κοντά, θα πάρει το φάουλ, πάρω λίγο να πετύχει το καλάθι. Ωστόσο θα βολευτεί με τις δύο βολές. Εύστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. 6-9 το σκορ. Κολλιά στο επιθετικό rebound, κρατάει, θέλει να πάει προς τα μέσα, θα πάρει και αυτές τις βολές.
Τελικά είναι χαμηλά το φάουλ, καθώς ο Γκόλιας πήγε για πάσα. Αντωνόπουλος από κοντά, δεν θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι. Ξεκινώνεται γρήγορα στην επίθεση οι γηπεδούχοι και θα πάρει το φαουλ ο Χαρικιόπουλος. Είναι βολές για τον παίκτη της Φιωρεντίνα. Εύστοχο στην πρώτη, 7-9. Μέσα και η δεύτερη, 2-2 για το 8-9. Ο Γρυλής επιστρέφει στο παρκέ για τους Los Lambliniers. Θα πάρει την θέση του Ριζού. Ευγένειας αφήνει στον Γρύλη, εκείνος στον Βασιλάκη. Για τρεις, αστοχός. Από κοντά θα πετύχει το καλάθι ο Χαρικιόπουλος, 19. Προβάδισμα ξανά για την Φιωρεντίνα. Πάρω λίγο να γίνει το κλέψιμο, δεν ολοκληρώθηκε. Γκόλιας προσποιήθηκε ωραία, αλλά δεν τελείωσε τη φάση. Γκόλιας δεν είναι, ήταν αδύναμη η προσπάθειά του. Κυρωακόπουλος δεν θα προλάβει, η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Ρίζος. Αντωνόπουλος και πάλι στον Ρίζο. Γρυλής έχει βάλει πλάτη, πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Έχουμε τζάμπολ και κατοχή για την Φιωρεντίνα. Σιόλος οργανώνει την επίθεση των γηπεδούχων. Αθανασόπουλος βγάζει έξω το τρίποντο εύστοχο από τον Χαρικιόπουλο για το 13-9. Αντωνόπουλος κλείνεται από δύο και θα κάνει βήματα. Σιόλος. Χαρικιόπουλος στον Στασινόπουλο. Θέλει να πάει προς τα μέσα, δεν θα μπορέσει να πετύχει κάτι. Γκριλής αφήνει στον Αντωνόπουλο. Αντωνόπουλος κρατάει, Ρίζος αποφεύγει το μαρκαρισμά του. Γκριλής, καλάθι και φάουλ. Βγήκε η συνεργασία εδώ για τους Los Lambliniers. 13-11 από τον Γκριλή, ο οποίος έχει και μια συμπληρωματική βολή. Δύο αλλαγές για την Φιωρεντίνα, ο Μακρύδης θα πέρασε στο παρκέ όπως και ο Μητσόπουλος. Άστοχος στην βολή ο Γρίλης, ο Γενιάς θα πάρει το επιθετικό rebound. Αντωνόπουλος
5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ρίζος σηκώνεται. Ευγενία στο σπαθί. Και πάλι για το rebound. Η μπάλα είναι για τους Ροζ. Μακρύδης. Χαρικιόπουλος. Και πάλι παίρνει ο Χαρικιόπουλος. Θα σουτάρει και θα ευτοχίσει. Δεκαπέντε έντεκα. Ρίζος. Ευγενίας. Γυρίζει, εκτελεί και έφτασε για το 15-13. Η πάσα για τον Μακρύδη, αυτός θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Πολύ ωραία κίνηση από τον παίχτη της Φιωρεντίνα. Για το 17-13. Ο Γκολιάς θα επιστρέψει στο παρκέ. Εύστοχος και στη βολή ο Μακρύδης, 18-13. Ρίζος στον Γκολιά από τα δεξιά. Θα πάει η πάσα ότι θα καταλήξει αντιπαλό. Αθανασόπουλος. Μακρύδης τον δυσκολεύει λίγο και ο συμπαίκτης του καταφέρνει να κρατήσει. Θα πάρει και το σούτ αλλά θα βρει σίδερο. Θα γίνει το κλέψιμο από την Φιωρεντίνα. 3-3 στην επίθεση. Αθανασόπουλος βλέπει ότι είναι ο μαρκάριστος. Θα κάνει το σούτ, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα ωστόσο. Αναπήδησε δύο φορές Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Γκολιάς. Ακόμα ένα κλέψιμο από την Φιωρεντίνα. Η μάχη εκεί στο παρκέ με τον Μακρύδη ο οποίος ήταν πεσμένος. Κατάφεραν να βγουν μπροστά οι γηπεδούχοι αλλά ο Χαρικιόπουλος θα στοχίσει το lay-up. Πάει προς τα μέσα σε μια δύσκολη προσπάθεια ο Αντωνόπουλος. Κρατάει ο ίδιος, θα πάρει και αυτή την προσπάθεια, θα στοχίσει και σε αυτή. Προϋποθέσει φρυνιάς μου για την Φιωρεντίνα, ανενόχλητος. Θα αφήσει την πάνω στο καλάθι ο Παπαγιάννης για το 20-13. Και έχουμε το time out. Συνέχεια στη δράση με, τους, με τη Φιωρεντίνα να έχει ξεφύγει στο συν 7. Μια μακρινή πάσα για τον Μακρύδη, γυρίζει εκείνος ωραία. Ζητάει και το φάουλ, αλλά δεν θα πάρει κάτι. Ρίζος. Πάει προς τα μέσα ο Γκόλιας. Ευγενίας, ακόμα ένα επιθετικό rebound και το καλάθι για το 20-15. Στο έδαφος τώρα δύο παίχτες. Η μπάλα είναι για τους Los Labriniers. Ευγενίας στον Ρίζο. Παίρνει ο Ευγενίας, παίζει με τον Γκρίλι έξω στον Γκολιά τώρα η μπάλα. 6 δευτερόλεπτα για τους Los Labriniers. Εκτελεί ο Γκρίλις, θα στοχίσει. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων.
Γενίας. Βάζει πλάτη, βγάζει έξω στον ρίζο. Περνάει εκείνος με το φλότερ, θα βρει στόχο. Μακρύδης, προϋποθέσεις ευθυδιασμού για την Φιωρεντίνα. Και ο Στασινόπουλος ανενόχλητος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 22-15. Γρυλής. Γενιάς γυρίζει, ευστοχή. Και θα πάρει και το φάουλ. 22-17. Εύστοχος και στη συμπληρωματική βολή. Για το 22-18. Παγιάννης. Μακρύδης υπό την πίεση Ευγένεια, βγάζει έξω τον Αθανασόπουλο. Εκτελεί εκείνος για 3, αστόχος. Ρίζος γραπώνει το rebound. Και φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την Φιωρεντίνα να προηγείται 22-18. Ξεκίνησε μόλις το τρίτο δεκάλεπτο. Λος Λαμπρινίες να είναι στην επίθεση, αλλά και στο μείον 4 από την Φιωρεντίνα που προηγείται 22-18. Τώρα θα μειώσει ο Γρίλης σε 22-20. Υποδέχεται πάσα ο Παπαγιάννης. Ο μεσχωρητό Γιωργακόπουλος, αλλά η κατοχή περνάει στα χέρια των Los Labriniers. Κυριακόπουλος κρατάει, ζητάει ο Αθανασόπουλος, θα πάρει τα εκτέλεση για 3, ευστοχώς. 25-20. Ευγενίας αφήνει στον ρίζο. Το σκέφτηκε εκείνος για λίγο. Έχουμε το φάουλ από τον από τον Παπαγιάννη έγινε. Και είναι 2 βολές για τον παίχτη των φιλοξενούμενων. Ας το έχω στην πρώτη. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει. Γρήγορα το σουτ. Αλλά άστοχο από τον Παπαγιάννη. Από το πλάι καλάθι. 25-23 από τον Γκρίλι. Παπαγιάννης καταφέρει να συγκρατήσει. Αθανασόπουλος παίρνει και εκτελεί, αλλά άστοχα. Γρυλής. Γκολιάς για 3, μέσα. 25-26. Προβάδισμα για τους Los Labriniers, οι οποίοι περνάνε και πάλι μπροστά με την τρίποντη εκτέλεση του Γκολιά. Θανασόπουλος προσποιείται ότι θα είναι επιλογές. 9 δευτερόλεπτα ακόμα για την Φιωρεντίνα. Θα γίνει το φάουλ από τον Αντωνόπουλο. Παπαγιάννη σε μια δύσκολη προσπάθεια. 27-26. Thank you.
Γρυλής. Εκτελεί και εύστοχη. 27-28. Και έχουμε το time out. Αρκετές εναλλαγές στο προβάδισμα στα τελευταία λεπτά. Οι Los Labriniers βρίσκονται τώρα μπροστά με 27-28. Με τον Γρίλι να είναι καθοριστικός στις τελευταίες επιθέσεις. Στέδαφος ο Παπαγιάννης. Χτύψε, βρήκε λίγο εκεί και στο πόδι τον Γρίλι. Αλλά είναι για την Φιωρετσινά. Στασινόπουλος. Θα μείνει η μπάλα στα χέρια της Φιωρετσινά. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν επίθεση οι γηπεδούχοι, καθώς η μπάλα έμεινε στα χέρια του Χαρικιόπουλου. Ρίζος περνάει στον Γρίλι από κοντά για να σας στοχίσει. 3-3 τώρα στην επίθεση. Και θα γίνει το φάουλ από τον Γκόλια στον Γιώργο Κόπουλο. Είναι βόλες για τον παίχτη της Φιωρετσίνα. Αστόχος στην πρώτη. 27-28 παραμένει. Έξω και η δεύτερη, 0-2. Δεν αλλάζει το σκορ. Πόδι τώρα από τον Χαρικιόπουλο. Θα γίνει το κλέψιμο. Θα λάβουν γρήγορα μπροστά οι γηπεδούχοι, αλλά θα γίνει τελικά το λάθος. Ρίζος σταματάει και εκτελεί. Θα βρει σίδερο. Θα επέλεξε να πάρει μόνος την προσπάθεια ο Ρίζος. Γρήγορα μπροστά η Φιωρετσίνα και θα έρθει το καλάθι για το 29-28. Διαχείρος Γεωργακόπουλου. Στόχος ο Αντωνόπουλος, 29-30. Μία σου και μία μου. Είναι μέχρι στιγμή στο μάτς. Σε κάθε προβάδισμα του αντιπάλου η άλλη ομάδα έχει απάντηση. Ευγενίας κατεβάζει το rebound και κατεβάζει και την μπάλα τώρα. Πιέζεται, καταφέρει να συγκρατήσει. Μπαλά έξω στον Αντωνόπουλο. Από αρκετά μακριά εκείνος θα εκτελέσει. Ακόμα ένα επιθετικό rebound από τον Ευγενία και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 29-32. Στασινόπουλος θα κάνει βήματα. Λάθος από την Φιωρετσίνα, η οποία τα βρίσκει σκούρα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τέσσερα μισή λεπτά ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Γρίλης στα ίσα το κόψουμε από τον Μακρύδη. Ευγενίας πάει μέχρι μέσα.
θα γίνει το φάουλ από τον Γεωργακόπουλο. Και έτσι ο Διανύας θα πάει στις βολές. Εκτελεί την πρώτη, θα στοχίσει. Μέσα η δεύτερη. 29-33. Για τρεις ο Χαρικιόπουλος θα πάρει το φάουλ στο τρίποντο, καθώς έπεσε πάνω του αντίπαλος του στην προσπάθεια του να σουτάρει. Και έτσι θα εκτελέσει τώρα τρεις βολές, έχει τρεις προσπάθειες στη διάθεσή του. Εύστοχος στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 31-33. Έχει ακόμα μια προσπάθεια. Θα τη βάλει και αυτή, αλλά λάθος. 32-33 στον πόντο το μάτς. Γκόλιας του δίνει χώρο ο Ευγενίας. Δεν θα τον εκμεταλλευτεί ο Γκόλιας. Τώρα ακούν γρήγορα μπροστά η Γιβεδούχη, αλλά η πάσα του Γεωργακόπουλου ήταν πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Μακρύδης. Γκρίλης. Αντωνόπουλος παίζει και πάλι με τον Γκρίλη. Κατοχή για την Φιωρεντίνα. Χαριγιόπουλος πάει προς τα μέσα από τα αριστερά. Οι αντιπαλοί θα το στείλουν και πάλι στην γραμμή των βολών. Θυμίζουμε νωρίτερα ήταν αλάνθαστος στις τρεις βολές που εκτέλεσε. Τρία. Εκτελεί και τη δεύτερη μέσα και αυτή. 34-33 προβάδισμα για την Φιωρεντίνα. Ο Ρίζος θα πάρει την θέση του Αντωνόπουλου για τους Los Lambriniers. Ευγενίας. Γκρίλης. Κλείνεται, αφήνει στον Ρίζο. Ρίζος ψάχνει επιλογές. Είναι έξω ο Γκολιάς. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γκολιάς κρατάει, πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει. Δεν θα βρει στόχο, ο Γκρίλης είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound. Βασιλάκης. Ρίζος. 4 δευτερόλεπτα, εκτελεί ο Βασιλάκης για 3, αστοχός. Και η μπάλα θα καταλήξει και εκτός. Στασινόπουλος τώρα στην θέση του Γεωργακόπουλου. Παγιάννης πάει μόνο στη φάση. Ρίζος. Ευγενίας. Πλησιάζει στο καλάθι. Προσπαθεί, αλλά ο Μακρύδης θα πάρει την κατοχή για την ομάδα του. Σιόλος. Κοίταξε γύρω του, δεν είδε διαθέσιμο συμπαίκτη, επέλεξε να
εκτελέσει αλλά αστόχησε. Ρίζος στον Γκριλί. Το κοντό Ευγενίας, ακόμα μια προσπάθεια. Θα τη βάλει με τη δεύτερη. 34-35. Μπροστά και πάλι Los Labriniers. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει μέχρι στιγμή στο σκορ. Ενώ ο Μακρύδης θα πάρει το φάουλ. Συμπληρώνει 35 ομαδικά των φιλοξενούμενων. Και είναι βόλες για τον Μακρύδη, όπως βόλες θα είναι και κάθε φάουλ που θα κάνουν από εδώ και πέρα. Η Μοβ μέσα η πρώτη. 35-35. Έξω η δεύτερη, η ισοπαλία παραμένει, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ευγενίας πιέζεται από τον Μακρύδη. Οι μάχες εκεί για το rebound, έχουμε τζάμπολ και κατοχή για την Φιωρετσίνα. Θέλει ο Χαρικιόπουλος, δεν θα βρει στόχο. Πιέζει ωστόσο και θα ανακτήσει την κατοχή. Σασινόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα, θα τα καταφέρει και θα αφήσει και την πάντα στο καλάθι. 37-35. Και έχουμε το time out. 27 δευτερόλεπτα. Ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα και για την επόμενη επίθεση. Ρίζος πιέζεται από τον Σιόλο και θα πάρει το φάουλ. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα για τους Los Labriniers. Βασιλακής περνάει στον Γκριλί. Νέο φάουλ από τον Χαρικιόπουλο. Τρία ακόμα τέσσερα στο ρολόι. Γκριλής θέλει να παίξει κοντά από τη ρακέτα. Θα εκτελέσει αλλά θα στοχίσει ο Βασιλακής. Και φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, Φιωρετσίνα Los Labriniers, 37-35. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τέταρτο δεκάλεπτο. 37-35 μπροστά η Φιωρετσίνα. Ντέρμπι παραμένει το μάτς, Ευγενίας από μέσα απόσταση, δεν θα τα καταφέρει. Rebound από τον Γεωργακόπουλο. Σιόλος. Σταματάει τώρα το παιχνίδι καθώς δείχνει να έχει κάποιες ενοχλήσεις ο Ρίζος. Θα πέρασει τώρα εκτός. Θα συλβήσουμε να είναι κάτι χαλαρό. Σιόλος θα πάρει την προσπάθεια και καλά κάνει. 39-35. Στο σύν 4 η Φιωρετσίνα. Γκολιάς πιέζεται, περνάει στον Ευγενία. Η μπάλα καταλήγει εκτός καθώς πρώτα χτύψε στα δικά του πόδια. Και έτσι η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Παπαγιάννης με
Μενιοσιόλος, αφήνει στον Αθανάσο Μπλο. Από τα δεξιά εκείνος θα πάρει το σφύριγμα και τις δύο βολές. Εκτελεί την πρώτη, θα τη βάλει. Σαράντα 35. Έξω η δεύτερη. Ευγενίας κλείνεται στη γωνία. Θέλει να βρει παίκτη, αλλά ο Αθανασόπουλος είναι εκεί για να κάνει το κλέψιμο. Στασινόπουλος από μέσα απόσταση θα βρει σιδερό. Το συν 5 η Φιωρετσίνα. Νομίζω πρέπει να είναι και το μεγαλύτερο προβάδισμα. Έχει πάρει κάτι από τις δύο ομάδες. Ένα εδώ έχουμε. Μπρος πίσω. Μια αποφάση που φέρνει τις διαμαρτυρίες από την πλευρά των Los Lavaliers. Η αποφάση ωστόσο πάρθηκε και δεν αλλάζει. Σιόλος. Πιέζεται ο Γεωργακόπουλος. Δεν θα περάσει πάσα του, πήγε με έναν θυλά τον τρόπο να βρει τον συμπαίκτη του. Διπλή τριπλά από τον Γκόλια. Λάθος για τους Los Lavaliers, οι οποίοι θα προχωρήσουν στην αλλαγή. Ο Ρίζος θα επιστρέψει στο πάρκε για να πάρει την θέση του Βασιλάκη. Αθανασόπουλος δεν θα μπορέσει από κοντά. Το τρίποντο ανενόχλητος θα στοχίσει ο Γεωργακόπουλος. Ωραία πάσα του Αθανασόπουλου, τρομερή συνεργασία από την Φιωρετσίνα και το καλάθι από τον Γεωργακόπουλο για το 42-35. Άθηκε η μπάλα εκεί. Ρίζος στον Γκρίλι από το ύψος των βόλων. Ο Ευγένειας θα πάρει ακόμα ένα επιθετικό rebound στο μάτς. Ρίζος ζητάει έξω, παταγερά και εκτελεί για τρεις. 42-38. Εκτέλεσε ο Ρίζος και πήγε την διαφορά στους 4. Πιέζει ο Μπόλιας και η πίεση θα αποφέρει καρπούς. Καθώς η Φιωρετσίνα δεν μπόρεσε να περάσει αγέρα το κέντρο και έτσι μπαλά είναι για τους Los Lavaliers. Ευκαιρία. Ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να μειώσουν κι άλλο στο σκορ. Γκολιάς περνάει στον Ευγενία. Θέλει να γυρίσει εκείνος, ξεμαργαρίστηκε, αλλά δεν θα πετύχει κάτι. Έχουμε φάουλ χαμηλά. Ρίζος για τρεις υποπίεση, δεν είναι καλό το σουτ. Διαμάρτυρε το Ρίζος ότι αλλοιώθηκε η προσπάθεια. Μακρύδης, τον πιέζει ο Ρίζος και θα κάνει φάουλ. Στην επαναφορά η Φιωρετσίνα. Μακρύδης. Μενιοσιόλος. Η εκτέλεση για τρεις από τον Παπαγιάννη. Έχουμε τζάμπολ και η μπάλα είναι για τον Φιωρετσίνα.
Ρούλος. Μακρύδης. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Έχουμε βήματα. Πιέστηκε και έκανε την παράβαση ο Μακρύδης, ο οποίος τώρα πιέζει ψηλά, όχι όσοι όλος είναι που πιέζει ψηλά. Ευγενίας. Γυρίζει με το δεξί. Δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Φορά μπροστά έχει ο Ρετσίνα και θα έρθει το καλάθι από τον Παπαγιάννη. 44-38. Βρέθηκε και σε έδαφος ο Παπαγιάννης, αλλά δεν πήρε το φάουλ. Γρίλης. Έχει πλάτη, βγάζει έξω στον Ρίζο. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Έχουμε το σφύριγμα, φάουλ στον Ρίζο. Έγινε από τον Παπαγιάννη, αυτός είναι που έκανε το φάουλ και στέλνει τον Ρίζο στην γραμμή των βολών. Μέσα η πρώτη. 44-39. Μέσα και η δεύτερη. Για το 44-40. Πέντε λεπτά ακόμα στο μάτς. Στο συν 4 η Φιωρετσίνα. Αθανασόπουλος για να ανεβάσει τη διαφορά. Δεν θα το κάνει. Θα στοχίσει από κοντά ο Βασιλάκης, ο Αθανασόπουλος θα μαζέψει το rebound, ο Αντωνόπουλος θα είναι μεσχωρητέ. Τώρα θα γίνει το φάουλ. Χαλικιόπουλος. Περνάει και σταματάει και εκτελεί. 46-40. Διαχείρος Χαρικιόπουλου και time out. Mm-hmm. 4-20 ακόμα για το φινάλε του μάτς. Στο συν 6 Φιωρετσίνα με το σκορ στο 46-40. Mm-hmm. Ρίζος. Γκολιάς εκτελεί για 3, με τη βοήθεια του ταμπλό. Δεν θα πάρει κάτι. Αδικιόπουλος. Δεν περνάει η πάσα του καθώς παρένευε ο αντίπαλος του. 17 δευτερόλεπτα για την Φιωρετσίνα. Χαρικιόπουλος στη γωνία, ο Ρίζος είναι πάνω του. Μέση με τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Θανασόπουλος από τη γωνία εκτελεί, θα βρει σίδερο και πάλι. Ευγενίας. Παρακινδυνευμένη πάσα του, θα γίνει το κλέψιμο. Ο Θανασόπουλος αφήνει ωραία στον Μακρύδη. Πάει εκείνος μπροστά, χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει. Ό,τι έγινε στη συνέχεια. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά των Los Lambriniers και έτσι είναι βολές. 2 φάουλ μέχρι στιγμής για την Φιωρετσίνα, η οποία έχει ακόμα 2 να δώσει στο 4ο δεκάλεπτο. Μακρύδης θα στοχίσει στην πρώτη. Εντάξει, οκ, η δεύτερη, 0-2. Γκολιάς με το δεξί, έβαλε αρκετή δύναμη. Γεωργακόπουλος αφήνει στον Αθανασόπουλο.
Δεν θα βγει η πάσα και η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους με 3 λεπτά ακόμα στο 4ο 10 λεπτό, 3 λεπτά ως το φινάλε. Ρίζος με το δεξί θα στοχίσει. Να βγουν γρήγορα μπροστά οι γηπεδούχοι. Αθανασόπουλος έχει πάνω τον Κόλια, θέλει να πάει προς τα μέσα. Μακρύδης από κοντά, δεν θα τα καταφέρει. Κόλιας γίνεται το κλέψιμο. Μακρύδης περιμένει τους παίκτες του. Για τρεις ο Γεωργακόπουλος θα βρει σίδερο. Επέλεξε να πάει γρήγορα, επέλεξε να πάει σε ένα γρήγορο σουτ. Αλλά στόχισε και έτσι η μπάλα τώρα είναι για τους Los Labriniers με 2 και 10 ακόμα για το φινάλε. Ευγενίας εκτελεί για 3, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Στο 46-40 παραμένει στο σκορ. Στασινόπουλος τα βάζει εκεί με τον εαυτό του. Γκρίλης από μέσα απόσταση. Άστοχες οι ομάδες στις τελευταίες επιθέσεις. Και έχουμε βόλες για τον Χαρικιόπουλο. Αλλά θα εκτελεστούν μετά το time out. Στη γραμμή ο Χαρικιόπουλος εκτελεί την πρώτη αντιβάλλη. 47-40. Δεν μετράει η δεύτερη βολή. Ρίζος Κόλιας μαρκάρεται. Θα γίνει ωστόσο το κλέψιμο. Χαρικιόπουλος βγάζει έξω στον Αθανασόπουλος με μια τυφλή πάσα. Παρακινητεύει η πάσα του και έτσι έγινε το κλέψιμο. Για 3 ο Αντωνόπουλος θα πάρει το φάουλ. Να δούμε αν ήταν για 3. Τρεις βολές, ναι, ήταν πίσω από την γραμμή. Έξω η πρώτη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Μέσα η τρίτη. Ενώ έχουμε ακόμα ένα λάθος από την Φιωρετσίνα. Θα κάνει θα δωρείς την κατοχή στους Los Labriniers. Ρίζος αφήνει στον Κόλια από το πλάι εκείνος με το ένα χέρι. Δεν θα βρει στόχο. Ενώ μπήκαμε, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Μόλις μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, Αθανασόπουλος κρατάει. Στασινόπουλος με σκαστή πάσα θέλησε να βρει τον Γεωργακόπουλο, δεν τα κατάφερε. Και για να σταματήσει την επίθεση ο Χαρικιόπουλος έκανε το φάουλ. 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο συν 6 η Φιωρετσίνα με το σκορ στο 47-41. Αντωνόπουλος με το δεξί, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, πήγε και βγήκε. Και το καλάθι από τον Μακρύδη για το 49-41. Και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα δυσκολεύουν για τους Los Labriniers. 49-43 από τον Γκρίλι. Πιέση ψηλά
σε όλο το γήπεδο από τους φιλοξενούμενους. Στασινόπουλος θα στοχίσει. 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Κόλιας για 3, αστοχός. Το rebound και πάλι στον Κόλια. Θα πάρει το φάουλ εκείνος. Αλλά δεν θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι. Με λίγα δευτερόλεπτα να απομείνω ακόμα, η Φιωρετσίνα θα φτάσει στην δεκατή νίκη της. Θα πάει στο 10-11. Έχω στην πρώτη ο Κόλιας, 49-44. Από την άλλη, οι Los Labriniers δεν θα γλιτώσουν την 16η ήττα τους. Κόλιας για 3, στο σίδερο και κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για την Φιωρετσίνα. Θα πάει στο 10-11, οι Los Labriniers θα πέσουν στο 5-16. Αυτά λοιπόν εδώ από το Κάρβουνο. Φιωρετσίνα, Los Labriniers, 49-44.